Μέσα στο κλίμα βεβαιότητας και με τη θερμοκρασία να χτυπάει κόκκινο τα τελευταία 24 ώρα, οι κριτικοί σπέβδουν στις παραλίες προσπαθώντας να βρουν την αισιοδοξία μεσούσης των κρίσιμων ημερών και εν ώψη της συμφωνίας ανάμεσα σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μετρητά λόγω των κλειστών τραπεζών μπορεί να είναι μειωμένα σε ποσότητα, όμως αυξημένη είναι η διάθεση για χαλάρωση και ηλιοθεραπεία. Πιστεύω ότι υπάρχει ψυχολογία. Ο καθένας δημιουργεί τη διάθεσή του μόνος του. Αρκεί να σταματάμε να μην πειραζόμαστε από εξωτερικούς παράγοντες. Ο καθένας αποφασίζει πώς θέλει να περάσει, κοιτάει τη δουλειά του, την οικογένειά του και περνάει καλά όπως μπορεί. Παιδιά, ξέρετε, η κατάσταση είναι δύσκολη. Τι να πω εγώ τώρα, βλέπετε αυτά με τις τράπεζες τι γίνεται, ο κόσμος ο πολύς δεν πληρώνεται. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει η αισιοδοξία. Ελπίζουμε να φτιάξουμε τα πράγματα προς το καλύτερο. Εδώ που φτάσαμε βασικά, εντάξει, ξέρουμε όλοι ότι είναι δύσκολα. Ποιο πάτος δεν πιστεύω να υπάρχει. Αν και οι περισσότεροι αποφεύγουν να πούν με σιγουριά ποιο θα είναι το μέλλον της χώρας τις επόμενες ημέρες, ανταυτού ψηφίζουν δαγκωτό τη χαλάρωση δίπλα στο κύμα. Προσπαθούμε να περνάμε καλά. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Ελπίζουμε για κάτι καλύτερο. Αισιοδοξία πάνω απ' όλα. Θα δείξει τώρα, ανάλογα πώς θα πάνε, πώς βλέπουν και οι έξω. Εντάξει, είναι δύσκολα. Εντάξει, δεν χάνουμε την αισιοδοξία μας. Χαρακτηριστικό εκτός των άλλων είναι το γεγονός ότι πολλές πλάζ της Κρήτης αναστενάζουν λόγω της αστάθειας των καιρικών συνθήκων. Μέχρι τώρα, παιδιά, δεν υπήρχε καθόλου ψυχολογία. Ούτε από αυτά που γινόντουσαν, που τα βλέπουμε στη τηλεόραση και έχουμε ψυχοπλακωθεί, ούτε θέμα καιρού. Ήταν ένας συνδυασμός δραματικός. Πιστεύω σιγά-σιγά, τουλάχιστον από τον καιρό, να αρχίσουμε να κάνουμε τα μπανάκια μας. Τώρα από το άλλο περιμένουμε, είμαστε στην αναμονή. Όλοι όμως είμαστε λίγο αισιόδοξοι. Έχουμε υγεία, έχουμε δουλειές πάνω απ' όλα. Προσπαθούμε να είμαστε ήρεμοι και ψύχρεμοι. Ο τουρισμός που μας φέρουν δεν είναι ο καλύτερος. Έχουμε τουρίστες, είναι κλεισμένοι μέσα σε μεγάλα ξενοδοχεία που τους κρατάνε εκεί. Οι επιχειρήσεις όπως αυτή που δουλεύω εδώ είναι λίγο δύσκολο να επιβιώσουν. Κατά τα άλλα, ο καιρός μας τα χαλάει ενίοτε. Ζέστη έχουμε όμως, το αεράκι είναι ωραίο για να μας δροσίζει. Να έρθετε όλοι να κάνετε μπανάκι. Την ίδια ώρα, τουρίστες τονίζουν την ανάγκη για εξεύρεση βιώσιμης λύσης ανάμεσα σε Ελλάδα και Ευρωπαίους εταίρους, υπογραμμίζοντας πως συνεχίζουν απτόητοι και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα τις διακοπές τους. Περνάμε καλά, είμαστε 4 ημέρες στην Κρήτη. Απολαμβάνουμε τον ήλιο και τη θάλασσα. Δεν αισθανόμαστε ότι υπάρχει οικονομική κρίση. Όλα είναι εντάξει και όλοι εδώ είναι φιλικοί μαζί μας. Νομίζω ότι θα γίνει η συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είναι καλό για τους Έλληνες.